εξηγήσετε σήμερα το πρωί στο δικείο της Λάρισας η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων του κόμματος Νίκη καθώς και τον άκυρο στην εκλογική περιφέρεια Λάρισας σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές 25ης Ιουνίου. Η επανακαταμέτρηση πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα της υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ρένα Καρλαριώτου, το οποίο έγινε δεκτό από το πρωτοδικείο της Λάρισας. Στην όλη διαδικασία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκλογική διαδικασία, προβλέπεται η δυνατότητα στους υποψηφίους βουλευτές και στα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για επανακαταμέτρηση. Αν και ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αυτή, παρόλα αυτά είμαι ενήμερος ότι έχουν υποβληθεί δύο τέτοιες αιτήσεις, η μία αφορά υποψήφιο βουλευτή, η άλλη κόμμα. Έχουν σχηματιστεί τα σχετικά συνεργεία στο πρωτοδικείο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι αυτών που ζήτησαν την επανακαταμέτρηση και δικαστικός γραμματέας. Υποθέτω αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα, γιατί θα πρέπει να η όποια ενέργεια να γίνει μέσα στο ωράριο λειτουργίας των δικαστηρίων λογικά θα συνεχιστεί τουλάχιστον και αύριο. Δεν ξέρω αν θα υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα από κάποιον άλλο υποψήφιο βουλευτή ή κόμμα. Πρόκειται πάντως για μια διαδικασία η οποία δεν είναι σπάνια. Πολλές φορές μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων έχουμε τέτοιες αιτήσεις, οπότε δεν θεωρώ ότι συμβαίνει κάτι το οποίο εντάσσεται σε κάποια εξαιρετική διαδικασία. Το κίνητρο της αίτησης εστιάζει όχι στο συγκεκριμένο κόμμα το οποίο εξέλεξε βουλευτή στη Λάρισα, αλλά στο δεδαλώδη εκλογικό νόμο και στα τελείωτη καραμπόλες που δημιουργεί για μόλις μερικές ψήφους.